Βρέχει και υποψηφίους όμως, Γιώργο μου, από ό,τι κατάλαβα. Και πρωθυπουργούς βρέχει πλέον στη Μεγάλη Βρετανία. Ακριβώς. Πάντως ο Μπόρις Τζόνσον δεν ήταν στην βροχή. Ήταν στην Πούντα Κάνα, στη Δομινική Δημοκρατία, εκεί σε ένα ρισόρτ. Και είναι άρχοντας. Άρχοντας. Βέβαια. Είναι ο άρχοντας των διακοπών. Κάπου στην Καραϊβική είναι αυτό τώρα, ναι, έτσι. Στην Πούντα Κάνα, δεν είναι στην Πούντα Κάνα. Εκεί στη Δομινική Δημοκρατία ήταν σε ένα ρισόρτ. Στον Άγιο Δομήνικο. Και τον πήρανε τηλέφωνο ότι πρέπει να πάρει. Και του είπαν, έλα γιατί μπορεί να γίνει. Έλα να αναλάβει. Έλα να αναλάβει. Έλα να σώσει τη χώρα. Έχουν εξευτελιστεί, δηλαδή. Φοβερό πράγμα. Ντροπή, ντροπή. Ακριβώς. Είναι ντροπή για τη Μεγάλη Βρετανία γενικότερα αυτό το πράγμα. Ναι. Συμφωνώ μαζί σας και ομολογουμένως δεν έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, να πω δεκαετίες, όλο αυτό το οποίο γίνεται τώρα με απίστευτα τρολαρίσματα στο Twitter. Με τον ίδιο τον Μπόρις Τζόνσον, ακόμη από την Πούντα Κάνα, να δηλώνει ότι το σήμερα το είχε πρωτοσέλιδο η Daily Telegraph, κοιτούσα πριν από λίγο τα πρωτοσέλιδα, ότι λέει ότι μπορώ να σώσω το κόμμα από την εκλογική εξάλληψη. Θέλει να γυρίσει πίσω σαν κατακτητής. Ναι. Και σαν σωτήρας και να μιμηθεί τον πρωτοτυπό του που ήταν ο Τσόρτσιλ, ας πούμε. Που ναι, ναι. Που ξαναχύρισε. Είναι η σύγκριση εδώ. Είναι η σύγκριση. Πολύ ενδεικτική, θα έλεγα. Εγώ να σου πω γιατί στεναχωρήθηκα τώρα. Γιατί? Δηλαδή, αν είχε ζήσει η Βασίλισσα λίγο ακόμα, θα είχε βάλει άλλο ένα ξ στον τοίχο. Ναι, μόλις έμπαινε μέσα. Στους πρωθυπουργούς που τους έβαζε με την κοιμωλία στον τοίχο. Μα η Τράς, για ξέρεις, θα μείνει στην ιστορία η Τράς. Γιατί είναι η τελευταία φωτογραφία της Βασίλισσας. Γι' αυτό. Πάνω σε αυτό που είπε ο Καμπουράκης, να πω ότι ο Τσάρλς, με το που βγήκε βασιλιάς, ούτε καν περίμενε ότι πριν ακόμη γίνουν τα 40, ήδη και πριν ακόμη πάει σε στέψη, ήδη θα ορκίσει καινούριο πρωθυπουργό. Όχι, ρε παιδιά, μην τον ταλαιπωρείτε τον βασιλιά εκεί. Τι έχετε πάθει εκεί στη Μεγάλη. Ταλαιπωρείτε τον Μπόρις. Ταλαιπωρείτε τον βασιλιά. Ναι, αλλά εξήγησε μου κάτι, ρε Γιώργο. Εκεί είναι 317 οι Τόρις, έτσι δεν είναι? Από 100 θέλει ο καθένας για να είναι υποψήφιος. Τους έχει ο Μπόρις. Είναι 357 υποψήφιοι. Οπότε θέλει. Έχουν και καβάτσα 57. Τρεις υποψήφιοι και περισσεύουν και 57. 3,5. Τα δημοσιεύματα πάντως λένε ότι ο λόγος ο οποίος μπήκε αυτό το τρικάκι με τους 100 βουλευτές ήταν για να μην μπορέσει τελικά ο Μπόρις Τζόνσον να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό των 100 βουλευτών. Ποιον θέλουνε, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον Σούνακ? Τον Ρίση Σούνακ, ο οποίος αυτή τη στιγμή... Αυτός δεν έχασε από την άλλη. Έχασε. Αυτός έχασε. Αυτό είναι το πιο τραγικό. Είναι ο πλουσιότερος πολιτικός στη Μεγάλη Βρετανία. Ρε παιδί μου, αυτός δεν πήγε με την άλλη και την προτιμήσαν την άλλη που διώξαν σε 45 μέρες. Τώρα το φέρνει αυτόν. Είναι ο πλουσιότερος. Θα εξαντληθεί η επετηρίδα. Να σου πω το βιογραφικό του λίγο. Ναι. Είναι, Γιώργο, σε παρακαλώ, θα ξέρεις καλύτερα από μένα, βοήθησέ με. Λέει λοιπόν, είναι ο πλουσιότερος πολιτικός στη Μεγάλη Βρετανία. Έχει παντρευτεί μια κυρία η οποία είναι πιο πλούσια, λέει, τη Βασίλισσα. Τη Μακαρίτσα. Πώς τα λέω, είδες. Πώς φάνηκε. Δεν έχει πρόβλημα το πετρέλαιο, δηλαδή. Οι κακές γλώσσες λένε, γι' αυτό μάλιστα το έπαιξε και πολύ δυνατά η Λιζ Τρας στην προσπάθειά της να κερδίσει τον Ρίση Σούνακ το καλοκαίρι, ότι σαν υπουργός οικονομικών είχε φτιάξει έναν ειδικό νόμο, στον οποίο η σύζυγός του, η πολυεκατομμυριούχος, δισεκατομμυριούχος, γλίτωνε πάρα πολύ εφορία. Πολύ καλά το έκανε. Άμα δεν προτείνει το σπίτι σου. Έτσι είναι, ρε παιδιά. Θα σε πλακώσει. Τι μα νοιάζουν οι άλλοι. Δεν μου λε και πότε θα γίνει τώρα όλο αυτό το πράγμα. Πότε θα δούμε ποιο είναι. Ξεκινάμε τη Δευτέρα, 2 η ώρα, ώρα Αγγλίας, 4 ώρα Ελλάδος, θα μπουν οι υποψηφιότητες. Αλλά το πιο σημαντικό είναι, αν θέλει κάποιο να δηλώσει υποψηφιότητα, θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει πρώτα τους 100 συντηρητικούς βουλευτές. Και μέχρι πότε βγάζουμε αποτέλεσμα? Μετά θα γίνει η ψηφοφορία στις 24 του μήνα. Να. Έχουμε την πρώτη ψηφοφορία, η οποία θα γίνει 24 Οκτωβρίου από τις 3.30 μέχρι τις 5.30, όπου θα, εκεί πέρα θα είτε μέσω διαδικτύου θα ψηφίσουν οι 172.000 μέλη του κόμματος. Είναι διαδικτυακή. Ακριβώς. Για να μεταρρυθούν. Είναι πρωτοτύπο. Αν τώρα υπάρχουν τρεις υποψηφιότητες, αυτός που μετά... Αποκλειστεί, δεν θα μπει στην τελική. Και μέχρι 28 βγάζουμε αποτέλεσμα, Γιώργο, έτσι. Ναι, λοιπόν. Ναι, και 28 θα γίνει... Λοιπόν, για μισό λεπτό, παιδιά. Τούτο εδώ που στο πουκάμισό σου αυτό είναι βασιλικός θηρεός. Τι ακριβώς είναι? What is this? Είναι μάρκα. Είναι μάρκα του πουκάμισου. Μάρκα, μάρκα. Μην το πεις. Μήπως σου τόσο τη λέω βασιλεύς.